Στη Γερμανία τώρα, κυρίες και κύριοι, και έχουν συντελεστεί τεκτονικές αλλαγές. Η χώρα πλήρωσε πολύ βαριά την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, ενώ ο πληθωρισμός χτύπησε κόκκινο στην πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης. Το Βερολίνο, σε μια ιστορική στροφή, έσβησε την έως τότε κόκκινη γραμμή, μία αποστολή όπλων σε πολέμους, ανακοινώνοντας τη στήριξη της Ουκρανίας με στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε άρδιν τη μεταπολεμική γερμανική πολιτική ασφαλείας. Το Βερολίνο αναγκάστηκε να σπάσει την απόλυτη ως τότε κόκκινη γραμμή της μη αποστολής όπλων σε εμπόλεμες ζώνες. Με μια ιστορική ομιλία εδώ στη Γερμανική Βουλή, ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εγκαινίασε μια νέα εποχή, γνωστή με τον γερμανικό όρο Zeitenwende, ανακοινώνοντας τη στήριξη της Ουκρανίας με κάθε μέσο και με στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Als Europäerinnen und Europäer stehen wir an ihrer Seite, auf der richtigen Seite der Geschichte. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Αρχικά η γερμανική κυβέρνηση και η πρώην Υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ αποφάσισαν να στείλουν στην Ουκρανία μόλις 5.000 κράνη. Ένα χρόνο μετά, ο νέος Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς έχουν ήδη ανακοινώσει την αποστολή αρμάτων μάχης Λέοπαρτ, ενώ ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών, κάτι που το Βερολίνο μέχρι στιγμής αποκλεί. Wir haben die Ukraine bereits in großem Umfang auch mit Waffen beliefert, unterstützt. Und wir arbeiten jeden Tag mit Hochdruck daran, weitere Waffen liefern zu können. Und dafür sind wir im ständigen Austausch mit der ukrainischen Regierung, mit unseren Alliierten und Partnern und auch mit der Rüstungsindustrie. That depends on the partners. Together with the Polish 2R4 and our 2R6 and some Marders who can fulfill the battalions, I think we could deliver at least one battalion in the first 4 months of this year, 3 months maybe, and then we have to proceed as fast as possible. Στη Γερμανία από πέρυσι έχουν αλλάξει πολλά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε και άλλα χρόνια προβλήματα, όπως η πλήρης εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εκτόξευσε τον πληθωρισμό για μήνες σε ιστορικά επίπεδα και επέφερε ενεργειακή κρίση με κορυφαίους πολιτικούς όπως ο Υπουργός Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ να καλεί τον κόσμο για λιγότερη ώρα στον ντους ή το Wolfgang Schäuble για διπλό πουλόβερ για τις κρύες μέρες. Kleine Maßnahmen, das klingt immer so banal, als der Energie- und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Energie. Ein Duschkopf soll uns von Putin retten. Wenn man aber die Summe sieht, dann kommt doch ganz schön was zusammen. Und das mal 40 Millionen Haushalte, also sagen wir mal, es gelingt jedem Haushalt oder den allermeisten 10% Energie zu sparen, und das mal 40 Millionen, dann macht es einen Unterschied. Und darauf setze ich. Η Γερμανία αναγκάστηκε να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του στρατού, ενώ τα διαδοχικά υπέρογκα πακέτα ελάφρυνσης των πολιτών είναι αυτά που κατά πολλούς συνέβαλαν στο να αποφευχθεί ένας χειμώνας οργής, όπως προέβλεπαν μυστικές υπηρεσίες και ειδικοί. Έναν χρόνο μετά, το μόνο σίγουρο είναι ένα, ότι ο ρωσικός πόλεμος συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και ότι η ειρήνη είναι ακόμη πολύ μακριά.